Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Χρήστος και η Κέλλη αποφασίζουν να προχωρήσουν με τον γάμο τους και κλείνουν ημερομηνία. Πολύ σύντομα όμως θα χάσουν τη γη κάτω από τα πόδια τους μαθαίνοντας τις κατηγορίες εναντίον του Στάθη. Η Μαρία, όσο θυμωμένη και να είναι με τον Αντώνη, δεν μπορεί να πιστέψει ότι είναι ένοχος για τον φόνο του Αλέξανδρου, πολύ περισσότερο και της Νόρας και έρχεται σε σύγκρουση με τον Μιχάλη. Η Λουίζα παίρνει θετικές απαντήσεις για τη βιωσιμότητα του Ιταλικού ομίλου που σκέφτεται να αγοράσει και αποφασίζει να το προχωρήσει, χωρίς να ξέρει ότι είναι έτοιμη να πέσει στην παγίδα του Σπύρου. Ο Αχιλλέας θα προσπαθήσει να τα βρει και πάλι με τη Χριστίνα, αλλά αυτά που χωρίζουν τις οικογένειες τους, θα μπουν ξανά εμπόδιο στη σχέση τους. Ο Μιχάλης βρίσκει έναν καινούριο χώρο για να προχωρήσει τα επιχειρηματικά του σχέδια και η Έλενα χαίρεται, μέχρι που βλέπει το μήνυμα της Λουίζας στον Μιχάλη. Η Λίδα, έχοντας ανακαλύψει ότι ο Άλκης έχει σχέση με την Κορίνα, αποφασίζει να μην φύγει από το νησί, όπως εκείνος τη ζητά, αλλά να μείνει και να τον διεκδικήσει. Ο Σπύρος μαθαίνει για την επιστροφή του Στέφανου στο νησί και αναστατώνεται, ξέροντας ότι θα αποκαλυφθούν μυστικά που θεωρούσε θαμμένα για χρόνια. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.